Διαψεύδοντας τις προβλέψεις όλων των δυτικών οικονομολογιών, η ρωσική οικονομία προοδεύει σταθερά τα τελευταία τρίμηνα και ο Πούτιν καθησυχάζει τους επικριτές του. Η οικονομία της Ρωσίας σημειώσε μια τεράστια άνοδο της τάξεως του 5,4% το πρώτο τρίμηνο του φετινού έτους, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Παράλληλα, ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν διέψευσε φήμε που ανέφεραν ότι το Κρεμλίνο ανεξέλεγκτα ξοδεύει υπέρογκα ποσά για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η αλήθεια είναι πως από τότε που ξεκίνησε ο Ρωσο-Ουκρανικό Πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, η ρωσική οικονομία άρχισε να λειτουργεί σε ρυθμού πολέμου. Βέβαια η Μόσχα κατάφερε να προσαρμοστεί πολύ καλά στις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση εναντίον της εξαιτίας της ενεξελίξης σύραξης στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στην χώρα αλλά συνολικά η κατάσταση φαίνεται να είναι ικανοποιητική. Η απότομη αύξηση του πληθωρισμού βέβαια ήταν η αφορμή για πολλούς επικριτές του Κρεμλίνου και του Πούτιν να εξαπολύσουν κατηγορίες κατά της ρωσικής κυβέρνησης περί κακού οικονομικού ελέγχου και υπέρογκων αμυντικών δαπανών. Κάποιοι μάλιστα σύγκριναν τη Ρωσία του σήμερα με τη Σοβιετική Ένωση της δεκαετίας του 1980, όταν η Μόσχα ξόδευε τόσα πολλά χρήματα στον στρατό που τελικά κατέρευσε η οικονομία της. Τα δεδομένα όμως που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή αποκάλυψαν πως το πρώτο τρίμηνο του 2024 η ρωσική οικονομία πέτυχε πρόοδο 5,4%. Το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, δηλαδή το τελευταίο τρίμηνο του 2023, η οικονομία της χώρας είχε βιώσει άνοδο 4,9%. Να αναφέρουμε όμω πω φέτο ο πληθωρισμό στη Ρωσία έφτασε το 7,8%. Νούμερο βέβαια που το Υπουργείο Άμυνα τη χώρα ελπίζει πω θα μειωθεί στο 5% μέχρι το τέλο του 2024. Κατά την διάρκεια διήμερη επίσκεψή του στην Κίνα, ο Ρώσος ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε για τι ανησυχίε Ρώσων σχετικά με το αμυντικό προπολογισμό του Κρεμλίνου. Διέψευσε όσου παραπονιόντουσαν ότι τα αμυντικά έξοδα ήταν ανεξέλεγκτα, λέγοντα συγκεκριμένα πω δεν βρισκόμαστε σε ανησυχητικό σημείο ακόμη. Στη Σοβιετική Ένωση, τα έτη 1985-1986, οι αμυντικές δαπάνε αποτελούσαν το 13% του ακαθόριστου εγχώριου προϊόντο του κράτου. Σήμερα η Ρωσία δαπανεί το 8% του ακαθόριστου εγχώριου προϊόντος στον στρατό της. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική μας κατάσταση, τους δείκτες της μακροοικονομίας και τις εκτιμήσεις για τα μελλοντικά έσοδά μας, οι αμυντικές δαπάνες μας σήμερα δεν βρίσκονται σε ανησυχητικό επίπεδο, τόνισε ο επικεφαλής της χώρας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.